Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Θέλω να σας ρωτήσω για την ματέωση με παρέμβαση της Τρόικας της συγχώνευσης εθνικής Eurobank. Θέλω το σχόλιο σας και τη γνώμη σας για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η ματέωση. Καταρχάς, είναι πολύ διδακτική αυτή η εξέλιξη για όσους πανηγύριζαν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, όλο το προηγούμενο διάστημα για αποφάσεις των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τραπεζικό τομέα. Γιατί είχαμε ακούσει μια σειρά πανηγυρισμούς που αφορούσαν την ενιαία εποπτεία των τραπεζών, το πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής βοήθειας απευθείας στις τράπεζες που θα βοηθούσε τους φορολογούμενους των κρατών μελών, τα θυμάστε. Και αναφέρομαι επίσης και στους πανηγυρισμούς που είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις ξεκίνησαν με αφορμή τη συζήτηση για τις ισπανικές τράπεζες. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε να επικρατεί ένα από τα δύο ανταγωνιστικά σενάρια που έτρεχαν στην Ελλάδα, που αντανακλούν όξυνση της διαπάλης για τον έλεγχο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Όξυνση της διαπάλης για το πώς θα επιμεριστούν οι ζημιές και η απαξίωση του κεφαλαίου στην Ελλάδα καταρχήν, αλλά αυτό θα αφορά και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφενός γιατί το ένα ανταγωνιστικό σενάριο που ματαιώνεται ήταν το σενάριο της συγχώνευσης, όπου θα είχε σαν αποτέλεσμα έναν εγχώριο όμιλο ο οποίος θα είχε στο έλεγχο του πάνω από το 40% της αγοράς. Πολύ ισχυρό. Ναι, ναι. Και αφετέρου γιατί επικρατεί τώρα το δεύτερο σενάριο της ξεχωριστής ανακεφαλαιοποίησης, που σημαίνει πέρασμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αδυναμία με μεγάλες πιθανότητες ιδιωτικής συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση και στην ουσία δυνατότητα ισχυρών ευρωπαϊκών ομίλων να γίνουν τελικοί ιδιοκτήτες αυτών των τραπεζικών ομίλων. Βλέπετε δηλαδή και Deutsche Bank πίσω από την άρνηση της Τρόικας να προχωρήσει? Είναι ένα ισχυρό ενδεχόμενο. Mm-hmm. Και βεβαίως όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους του τραπεζικού κλάδου, και τα δύο ενδεχόμενα είχαν την ίδια γεύση, δηλαδή προβληματικές εργασιακές σχέσεις, επίθεση που βλέπουμε σε όλους τους κλάδους, σε συλλογικές συμβάσεις, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν θα είχαμε κάποια αλλαγή σε αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν ευρύτερα για τη λαϊκή οικογένεια, σαν καταθέτη και δανειολήπτης το χρηματοπιστωτικό τομέα, με αφορμή και αυτό το ενδεχόμενο, διότι δεν πρέπει να το δούμε αποσπασμένα από τις γενικότερες ρυθμίσεις τώρα που θέλω... γίνονται στον τραπεζικό κλάδο, με τον λαϊκό καταθέτη να βαφτίζεται πλέον επενδυτής. Έτσι είναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι επενδυτής πλέον ο λαϊκός καταθέτης αν έχει ζημιά η τράπεζα, και βεβαίως τα κέρδη, τα πράγματα είναι διαφορετικά, εκεί αφορούν τους μεγαλομετόχους. Ακόμα και γι' αυτό το ιερό όριο των 100.000 έχει την ίδια σημασία ο όρκος πίστης που δίνουν οι αξιωματούχοι των Βρυξελών με τη σιγουριά που είχαν αυτές 100.000 για τον κυπριακό λαό, που καταλαβαίνετε με βάση τις εξελίξεις τι σημασία έχει. Τώρα, μιλήσατε για Βρυξέλλες και για τους αξιωματούχους, και φαίνεται ότι φουντώνουν οι φόβοι, οι ανησυχίες για το τέλος του ευρώ, για το τέλος της ευρωζώνης. Και θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την εικόνα των εξελίξεων, αν θεωρείτε ότι είναι πιθανή αυτή η εξέλιξη το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η συγκολητική ουσία της Ευρωζώνης, που αφορούσε τη συμφωνία της άρχουσας τάξης σε κάθε κράτος μέλος για κλιμάκωση της επίθεσης προς το λαό, προς το λαϊκό εισόδημα, προς τα λαϊκά δικαιώματα, δεν αρκεί για να καθορίσει το μέλλον της. Υπάρχει όξυνση της διαπάλης για τον επιμερισμό των ζημιών στο έδαφος της κρίσης, για τον επιμερισμό της απαξίωσης κεφαλαίου, δεν αναφέρομαι μόνο στους αδύνατους κρίκους σαν την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, γιατί εδώ πλέον βιώνουμε τις συνέπειες της άνισης ανάπτυξης, της ανισόμετρης ανάπτυξης στο εσωτερικό του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης, απέναντι στην Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Εδώ έχουμε διεργασίες, διαφορετικά συμφέροντα που αντανακλώνται στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας,
και έχουν αντανάκλαση, όπως βλέπετε, και στο πολιτικό του σύστημα, στο πολιτικό του σκηνικό. Έχουμε κόμματα τα οποία πλέον τοποθετούνται και σχηματισμούς ενάντια στο ευρώ, εννοώ αστικά. Από αυτήν την άποψη πρέπει να προσέξουμε και τον προβληματισμό στον χώρο της ελληνικής αστικής τάξης, που ήταν γενικότερο στο προηγούμενο διάστημα με βάση την απώλεια ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά έχουμε και διακριτά συμφέροντα τα οποία δεν βλέπουν με αρνητικό μάτι ένα διαφορετικό ενδεχόμενο από την Ευρωζώνη. Αναφέρομαι στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο είναι τμήματά του βεβαίως, που είναι ο πρώτος θαλάσσιος μεταφορέας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι ανταγωνιστής του γερμανικού εφοπλισμού, έχει σημαντικά χρηματικά κεφάλαια εκτός Ελλάδας, και έχουμε μια δεύτερη παράμετρο, ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά φύγεται και τμήμα του ελληνικού τραπεζικού κεφαλαίου από τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, επομένως θα αλλάξουν ισορροπίες και ζυγαριές. Δεν θεωρούμε τυχαίο ότι μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό δυναμώνουν οι φωνές για το περίφημο σωτήριο σχέδιο Β της εξόδου από την Ευρωζώνη και προσπαθούν να του δώσουν και φιλολαϊκό περιτύλιγμα. Ένα τελευταίο σχόλιο σας θέλω, κύριε Παπαδόπουλε, για να κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο σας για την έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο Κυριακές η Real News για τον παράνομο τζόγο, τα παράνομα καζίνο με τα οποία έχει γεμίσει η Αθήνα τα τελευταία τρία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης και του μνημονίου, και για την ανοχή που επιδεικνύεται μέχρι στιγμής απέναντι σε αυτά τα παράνομα καζίνο. Νομίζω ότι ήταν ένα εύστοχο ρεπορτάζ, γιατί δείχνει το εξής. Δείχνει ότι ο κρατικός μηχανισμός όπου θέλει μπορεί να είναι αποτελεσματικός και όπου θέλει μπορεί να είναι αναποτελεσματικός, και τονίζω το θέλει, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι θέμα ανικανότητας των διοκτικών αρχών. Υπάρχει ομπρέλα η οποία αφήνει, εξάγεται πολιτικά αυτό εύκολα, αφήνει έναν ακόμα μηχανισμό που λαιλατεί το λαϊκό εισόδημα κυρίως σε απελπισμένες πλέον κατηγορίες, οι οποίες προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους. Ξέρουμε ποιοι είναι τα εύκολα θύματα. Και είναι κυρίως στις λαϊκές γειτονιές, να το ξέρετε. Είναι πολύ σωστό αυτό. Ναι, ναι. Μα εκεί θα ήταν η στόχευση. Δείχνει λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε ως κρατικός μηχανισμός πολύ αποτελεσματικοί απέναντι σε απεργούς, απέναντι σε διαδηλωτές, απέναντι στο να προκαλούμε στημένα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα δίκτυο το οποίο εντόπισε το ρεπορτάζ μιας εφημερίδας, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, που δεν διαθέτει φυσικά αυτόν τον μηχανισμό που διαθέτει το κράτος στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε και ένα ευρύτερο θέμα, μια και συζητιούνται αυτή τη στιγμή και το μέγεθος του δημόσιου τομέα και η διαφθορά στον δημόσιο τομέα, με αφορμή και την γνωστή συζήτηση για τους δημόσιους υπαλλήλους, ότι υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός να συζητάμε το μέγεθος του δημόσιου τομέα και όχι την αποστολή του. Ότι έχουμε δηλαδή μια αποστολή του κρατικού μηχανισμού που υπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης, υπηρετεί μονοπωλιακούς ομίλους, και αυτή είναι η νόμιμη αποστολή του, δεν προασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα, αντίθετα θυσιάζει λαϊκές ανάγκες σε αυτό το βωμό, και σε αυτή την αντικειμενική βάση γεννιέται και η διαφθορά, η παράνομη συναλλαγή και η φαινομενική αναποτελεσματικότητα στο εσωτερικό του. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά.